Καλημερίζω και τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, τον κύριο Γιώργο Καβαθά. Καλημέρα σας, πώς είστε? Καλημέρα καλημέρα και στους ακροατές σας. Δόξα τω Θεώ, καλά. Χαίρομαι. Έλεγα κύριε Καβαθά το εξής, ότι θα σας βρω και θα σας ρωτήσω το πώς η εξίσωση μεταξύ προεκλογικών δεσμεύσεων δικό σας προτάσεων μεταφράζεται την επόμενη μέρα των εκλογών, γιατί όλοι πουρνό και με την αυγούλα πάνε στα Υπουργεία, διότι τάχιστα πρέπει τα βήματά τους, λέει, για την ευημερία, για την ανάπτυξη κλπ. Να είναι σταθερά και να πηγαίνουν προς τα μπροστά. Εσείς αυτή την εξίσωση, τη δική σας, οι προτάσεις προεκλογικά και μετεκλογικά, προεκλογικές δεσμεύσεις, εξαγγελίες και μετεκλογικά, ποια είναι η δική σας η μετάφραση? Κοιτάξτε, κύριε Δουλειάκη, πρέπει να τονίσω ότι κατά την προεκλογική περίοδο τα πολιτικά κόμματα εξάντλησαν δύο προεκλογικές περιόδους με μία τοξικότητα και καμία ουσιαστική συζήτηση για τα μεγάλα θέματα που αποσχολούν την ελληνική κοινωνία. Όπως είναι τα θέματα της οικονομίας, το δημογραφικό, η εξωτερική μας πολιτική άμυνα, που νομίζω ότι δεν μπορεί να είναι αποτέλεσμα πολιτικών κομμάτων, αλλά πρέπει να είναι εθνικές πολιτικές. Πραγματικά τα μεγάλα προβλήματα στην οικονομία παραμένουν, ιδιαίτερα για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, παραμένουν υπαρκτά ακόμα και μετά το εκλογικό αποτέλεσμα της 25ης Ιουνίου. Παραμένει το πρόβλημα της ρευστότητας και της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, των μικρών και πολύ μικρών. Όπως έχουμε ξαναπεί στην εκπομπή σας, σήμερα αξιόχρεες είναι 49.500 επιχειρήσεις σε ένα σύνολο άνω των 800.000 επιχειρήσεων. Άρα αυτές είναι οι μόνοι που μπορούν να περάσουν το κατώφλι των τραπεζών. Άρα έχουμε αποκλειστεί από κάθε χρηματοδότηση μέσα του τραπεζικού συστήματος. Από τα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως είναι το ΕΣΠΑ, που αφορά στη κυρίαρχα τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, μόνο το 6,5% έχει δυνατότητα πρόσβασης στα προγράμματα ΕΣΠΑ και είναι πολλά τα χρήματα του ΕΣΠΑ του 2021-2027. Θα σας φέρω δύο παραδείγματα, δύο προγράμματα που έχουν ανακοινωθεί, το πρόγραμμα την ψηφιακή μετάβαση και την πράσινη οικονομία και το μετασχηματισμό στην κατεύθυνση της πράσινης οικονομίας των μικρών επιχειρήσεων. Έχει ένα γκόφτι τις τρεις ετήσιες μονάδες εργασίας. Αποκλείει κάθε επιχείρηση που είναι αυτοαπασχολούμενος, ο επαγγελματίας, ο έμπορος, ο βιοτέχνης, είναι δηλαδή μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση, και αποκλείουν και το 80% των υπολείπων επιχειρήσεων μικρών, ιδιαίτερα των πολύ μικρών. Άρα σε ένα παγκόσμιο ανταγωνισμό, σε έναν εθνικό ανταγωνισμό, οι μικρές επιχειρήσεις βρίσκονται πάλι χωρίς εργαλεία για να μπουν στη νέα εποχή. Άρα εμέσως τις οδηγούμε στον αργό θάνατο. Και ακούω και μελέτες του ΙΟΒΕ, οι οποίες επαναφέρουν το θέμα των πολλών επιχειρήσεων που έχει η χώρα. Δηλαδή το ξαζασταμένο φαγητό. Είναι, πήραν τη γραμμή από Πισαρίδη, την έκθεση Πισαρίδη. Πέρα από την έκθεση Πισαρίδη και το ξαζασταμένο της Μακίνζη, γιατί η έκθεση Πισαρίδη είναι αντιγραφή της έκθεσης της Μακίνζη του 2012, ότι το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας είναι οι πολλές μικρές επιχειρήσεις. Βρίσκομαι στο Παρίσι. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Παρακαλώ. Όταν λέει ότι το πρόβλημα της οικονομίας είναι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, εάν κλείσουν αυτές οι επιχειρήσεις, οι πολύ μικρές, που μπορεί να έχουν ένα εργαζόμενο, που εργαζόμενοι είναι οι ίδιοι οι οποίοι έχουν την επιχείρηση αυτή, τι θα απογίνουν αυτοί οι άνθρωποι και πώς θα διορθωθεί το μοντέλο της οικονομίας? Κύριε Δουλγεράκη, είναι σαφές ότι δεν υπάρχουν αντίστοιχοι υποδοχής για να απορροφήσουν τον αριθμό των αυτοαπασχολούμενων που θα κλείσουν και των συμβοηθούν των μελών των οικογενειών και ενδεχόμενα των 2 ή 3 εργαζόμενων. Να δούμε όμως λίγο τη δομή της ελληνικής οικονομίας. Δηλαδή πώς είναι διαμορφωμένο το μοντέλο το ελληνικό. Είναι 96,4% είναι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Σας έλεγα προηγουμένως ότι βρίσκομαι στο Παρίσι. Χθες είχα μια συνάντηση με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου των Παρισίων. Οι επιχειρήσεις που εκπροσωπεί το Επιμελητήριο των Παρισίων παράγουν το 30% του γαλλικού ΑΕΠ. Ξέρετε ποια είναι τα μεγέθη εδώ των επιχειρήσεων, αντίστοιχα των ελληνικών?
Ξέρετε ότι οι αυτοαπασχολούμενοι στο Παρίσι, στο Μητροπολιτικό Δήμο του Παρισίου, των Παρισίων, είναι αντίστοιχοι με αυτό που έχουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή ένα μεγάλο ποσοστό, είναι πάνω του 50% είναι αυτοαπασχολούμενοι. Άρα μικρές επιχειρήσεις, ατομικές επιχειρήσεις, οικογενειακές επιχειρήσεις. Αυτό είναι το μοντέλο της Ευρώπης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι δημοσιευμένα, το 83% των επιχειρήσεων της Γερμανίας, για να μην μείνουμε μόνο στη Γαλλία, της Γερμανίας, είναι επιχειρήσεις κάτω των 9 εργαζόμενων. Ποιο είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα? Το πρόβλημα στην Ελλάδα που μεγενθύνεται μέρα με τη μέρα είναι η έλλειψη οικονομικής δημοκρατίας. Δεν έχουμε την ίδια ευκαιρία με μια μεγάλη επιχείρηση σε τραπεζικό δανεισμό. Είμαστε αποκλεισμένοι. Εκείνες οι επιχειρήσεις μεγάλες έχουν τη δυνατότητα να βρουν ρευστότητα και με άλλους τρόπους. Από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, από το χρηματιστήριο. Έχουν τρόπους. Οι μικρές ποιο τρόπο έχουν να βρουν χρηματοδότηση? Και μην ξεχνάμε ότι το χρήμα στην Ελλάδα παραμένει πάρα πολύ ακριβό για τις μικρές επιχειρήσεις, όταν το κενό μεταξύ του επιτοκίου καταθέσεων με το επιτόκιο χορηγήσεων είναι το μεγαλύτερο που υπάρχει στην Ευρώπη. Μα αν η γραμμή και το μοντέλο ευρωπαϊκά είναι για τη στήριξη των μικρών επιχειρήσεων, αναρωτιέμαι γιατί σε εμάς το αντίστροφο και γιατί αυτή η ανισότητα και γιατί αυτή η έλλειψη οικονομικής δημοκρατίας λόγω μνημονίων. Και λόγω μνημονίων, αλλά λόγω και νεοφιλελεύθερων πολιτικών που ακολουθούνται στη χώρα τα τελευταία 15 χρόνια. Παίρνονται μέτρα που οδηγούν στην ολιγοπόληση της αγοράς. Έχουμε σχεδόν ανοιγμένα τα καταστήματα στην Ελλάδα με πολλές προφάσεις και με νομοθετικές ρυθμίσεις όλων των κυβερνήσεων τις τελευταίες 15 ετίες, τις περισσότερες Κυριακές του χρόνου. Είτε γιατί είναι τουριστικός προορισμός, είτε είναι τουριστικός προορισμός παραδείγματος χάρη το αεροδρόμιο του Ελευθέρης Βενιζέλος, το εμπορικό του πάρκο, είναι τουριστικός προορισμός στο εκτοτικό χωριό στα Σπάτα, γιατί είναι, λέει, δίπλα του το Αττικό πάρκο, το ζωολογικός κήπος, ας πούμε, και θεωρείται ότι είναι τουριστικός προορισμός. Αυτές είναι προφάσεις. Είναι προφάσεις για να ολιγοποληθεί η αγορά, να συγκεντρωποιηθεί σε λίγους και ισχυρούς, και τα αποτελέσματα της συγκεντροποίησης τα βλέπουμε στις τιμές των τροφίμων, που παρά τη μείωση του πληθωρισμού στη χώρα, φαίνεται ότι είναι υπερδιπλάσιος ο πληθωρισμός στα τρόφιμα. Γιατί ελέγχεται η αγορά από 5-6 μεγάλες αλυσίδες, οι οποίες έχουν το 85% του κύκλου εργασιών γύρω από το τρόφιμο. Και εκτός από όλα αυτά, από τη στιγμή που ο Σεπτέμβριος που θα έρθει λέει ότι σταματάνε και, αν θέλετε, λίγο οι παροχές ή η στήριξη σε ό,τι έχει να κάνει και με την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, το κόστος αυτό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα είναι πραγματικά δυσβάσταχτο, κύριε Καβαθά. Μα ούτως ή άλλως, ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις, τα μέτρα στήριξης στο επίπεδο της ενέργειας έχουν αποσυρθεί εδώ και 4 μήνες, σταδιακά. Ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει καμία ενίσχυση για τις επιχειρήσεις στο θέμα της αντιμετώπισης του ενεργειακού κόστους, λόγω και της ύφεσης βεβαίως των διεθνών τιμών του φυσικού αερίου. Αυτό όμως που θα δούμε από τον Σεπτέμβριο και θα το δούμε πιο έντονα από τη νέα χρονιά, είναι ότι ναι, το τρέχον έτος τελειώνουμε με τη ρήτρα διαφυγής και την ελευθεριότητα που είχαμε στις δαπάνες, και από την επόμενη χρονιά η χώρα μπαίνει σε δημοσιονομικό έλεγχο σε ό,τι αφορά τα πρωτογενή της πλεονάσματα. Άρα θα είναι μια περιοριστική πολιτική και όχι επεκτατική, με αποτέλεσμα να λείψουν κεφάλαια από ρευστότητα από την αγορά. Τώρα τι να πω, μόνο για ανάπτυξη δεν μιλάτε. Όλα αυτά τα οποία ακούγαμε εμείς προεκλογικά, και ξέρετε, είχαμε φτιάξει, ή πολλοί από εμάς θα είχαν φτιάξει στο μυαλό και μια άλλη εικόνα, ιδεατή εικόνα. Βγήκαμε από τα μνημόνια, κάναμε, δείξαμε. Άρα λοιπόν και με την ανάπτυξη και θέσεις εργασίας και όλα τα υπόλοιπα, και με αλλαγή του κυβερνητικού σχήματος, και αυτά τα οποία εσείς λέτε δεν έχουν καμία σχέση με αυτό το αφήγημα. Ότι δεν αμφισβητείται. Δεν ζητούνται οι ρυθμοί ανάπτυξης της χώρας. Το θέμα, κατά την άποψή μου, είναι για ποιους υπάρχει ανάπτυξη.
για τους λίγους ή για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας. Σας διαβεβαιώ ότι μέχρι σήμερα μόνο για τους λίγους υπάρχει ανάπτυξη. Οι υπόλοιποι βράζουμε στο ζουμί μας, κάτι το κοινό λεγόμενο, βλέπουμε το ιδιωτικό χρέος να συνεχίζεται να μεγαλώνει και δεν παίρνετε κανένα μέτρο για τη μείωση του ιδιωτικού χρέους. Τα φανς είναι έτοιμα και προχωρούν ήδη σε πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας και κανένας δεν ασχολήθηκε με τα θέματα αυτά κατά την προεκλογική περίοδο. Ασχοληθήκαμε και αναλωθήκαμε να συζητάμε για θέματα επουσιώδη και αφήσαμε εκτός της δημόσιας συζήτησης τα ουσιώδη, με αποτέλεσμα να συσκοτίζεται και ο πολίτης. Δεν ήταν επουσιώδη, σοβαρά ήταν τα θέματα. Απλά το πήγαν εκεί πάρα πολύ έντεχνα και άφησαν τα υπόλοιπα για τα οποία υπάρχουν οι δυσκολίες, οι πραγματικές δυσκολίες της ζωής, τα οποία άφησαν απ' έξω. Γιατί και τα εθνικά μας θέματα είναι ουσιαστική σημασία και όλα τα υπόλοιπα, έτσι όπως λειτουργεί ένα δημοκρατικό πολίτευμα, απλά έντεχνα. Η κουβέντα οδηγήθηκε μόνο σε αυτά και όχι και στην άλλη ουσία. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι και θέματα που συζητήθηκαν είναι σοβαρά θέματα. Το θέμα της εξωτερικής πολιτικής της χώρας δεν είναι θέματα τα οποία είναι εκμεταλλεύσιμα μικροπολιτικά. Δεν σας μαλώνω να το καταλάβετε και αυτό έτσι. Απλά λέω ότι έντεχνα πήγαν εκεί την κουβέντα. Πήγανε, πετάξαν την μπάλα στην εξέδρα να πάρω μια ποδοσφαιρική ορολογία. Γιατί δεν θέλανε να συζητήσουν τα μεγάλα θέματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία, καταρχάς η κοινωνία, γιατί αντιμετωπίζουν οι μισθωτικοί συνταξιούχοι και τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, οι μικρές και οι πολύ μικρές στην Ελλάδα. Mm-hmm. Διότι αυτό δεν ήταν ένα πεδίο το οποίο ήταν δύσκολο να το διαχειριστούν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα. Και με μια αγορά η οποία κάνει ένα κύκλο που λέει ότι αν δεν έχεις δεν θα πας και θα συνεχίσεις. Εσείς από τη δική σας την πλευρά θα κρατάτε πράγματα για εσάς για να μπορέσετε να επιβιώσετε. Άντε να στηρίξει εργαζόμενους, άντε εργαζόμενοι, άντε πολίτες να στηρίξουν εσάς. Πραγματικά ένας κύκλος ο οποίος δεν θα κλείσει ποτέ. Πραγματικά ένας κύκλος ο οποίος είναι, δεν ξέρω τι, ούτε καν φαύλος. Κάτι χειρότερο είναι, κύριε Καβαθά. Κοιτάξτε, κυρία Δουλειάκη, αν πραγματικά θέλουμε να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις και αν θέλουμε να στηρίξουμε και τους εργαζόμενους, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι, παραδείγματος χάρη, το εργασιακό κόστος στην Ελλάδα δεν μπορεί να το καθορίζει η εκάστοτε κυβέρνηση ως εργαλείο πολιτικής για να χαϊδέψει αυτιά και να χτυπήσει πλάτες. Τα θέματα του μισθολογικού κόστους αφορά τους κοινωνικούς εταίρους, εργοδοτών και εργαζομένων, και όχι τις κυβερνήσεις. Και αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο δεν έχει παραδοχή στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη υπάρχει κοινωνικός διάλογος. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κοινωνικός διάλογος. Και όταν γίνεται είναι προσχηματικός. Φαντάζεστε ότι τα νομοσχέδια περνούν χωρίς να έχουν συζητήσει κάτι που είναι κεντρική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την κοινωνία των πολιτών και τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους. Και πάμε στη Βουλή για να τοποθετηθούμε σε 3 λεπτά επί νομοσχεδίων που είναι 200, 300, 500, 700 σελίδες. Αυτός είναι κοινωνικός διάλογος. Αυτό είναι συζήτηση με τους κοινωνικούς εταίρους για να μπορέσουμε πραγματικά να θέσουμε τα πράγματα στη σωστή βάση, να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη νομοθεσία που εισάγεται στη χώρα προς όφελος των πολλών και όχι των λίγων. Μάλιστα. Με μια κουβέντα κατά κλείδι. Η επόμενη μέρα για εσάς μέχρι και το τέλος του χρόνου. Ας το οριοθετήσουμε μέχρι εκεί. Τι σημαίνει για όλους εσάς τους μικρομεσαίους? Κοιτάξτε, σημαίνει επιβίωση καταρχάς. Το δεύτερο που πρέπει να πω είναι ότι χρειαζόμαστε να κρατάμε από θέματα αισιοδοξίας. Ότι η επόμενη μέρα θα είναι καλύτερη. Γιατί διαφορετικά η επαγγελματία, ο έμπορος, ο βιοτέχνης δεν θα μπορέσει να επιχειρήσει. Όταν έχει να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα προβλήματα, αν δεν βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο και το βλέπει συνέχεια μισοάδιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας καλημερίζω. Καλή συνέχεια.